από τις 13 έως και τις 20 Φεβρουαρίου. Κύριε Λεχουρίτη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Με βλέπετε με μπουφάν. Είναι η κατάδεια που έχουμε περιέλθει λόγω του κρύου. Δεν μπορούμε να βάλουμε θερμαντικά σώματα, είναι απαγορευτικά. Οπότε με βλέπετε με τον μπουφάν. Μέσα στο γραφείο, μάλιστα κύριε. Μέσα στο γραφείο. Συνεχίσουμε λοιπόν στο ερώτημα που βάλατε. Γιατί μποϊκοτάζ. Ναι. Να καλησπερίσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι το τελευταίο μέτρο που έχει αντίσταση ο καταναλωτής είναι τελικά το μποϊκοτάζ. Αφού δεν πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Να φέρει σε πέρας αυτό το οποίο άμεσα βιώνει. Ακούμε την καθημερινότητα, αλλά δεν τον βλέπουμε. Θα το αποκαταστήσουμε άμεσα. Κύριε Λεχουρίτη, τώρα και σας ακούμε και σας βλέπουμε. Σας ακούμε ξανά. Επειδή λοιπόν δεν κατάφερε η κυβέρνηση με το καλάθι του νοικοκυριού, δεν κατάφεραν οι επιχειρηματίες να ρίξουν τις τιμές, παρά μόνο να ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα, ορθά είπατε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αυξήσεις στα τυροκομικά, γαλακτοκομικά είναι πάνω από 50%. Σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν και το 70%. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, πώς είναι δυνατόν σήμερα ένα καθημερινό που είναι το γάλα, που είναι το γιαούρτι, που είναι το τυρί, που είναι αυτά τα προϊόντα γάλακτος, για να τα καταναλώσει ο καταναλωτής, δεν είναι είδος πολυτελείας. Τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά είναι προϊόντα καθημερινότητας και έχουν πάρει τη μεγαλύτερη αύξηση. Ναι. Εάν θα μου πείτε ότι ξέρετε, οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής, πως είναι ευξημένο, άρα για να επιβιώσει η κτηνοτροφία και για να μην σφάξει τα ζωντανά πρέπει να πουλήσει ακριβά το γάλα, θα σας πω, εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει βεβαίως κατανοώ το πρόβλημα και στην αγορά που πληρώνει ακριβά το προϊόν ο καταναλωτής, αλλά και στην παραγωγή, και έρχομαι ως κυβέρνηση να επιδοτήσω τον παραγωγό κτηνοτρόφο με επιπλέον τιμές που πληρώνει για τις ζωοτροφές, για τα κύριε Λεχουρίτη, για την ενέργεια. Να βάλουμε ακριβώς την κουβέντα και τους παραγωγούς κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή, να δούμε τι λένε και εκείνοι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Παναγιώτης Πεβερέτος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Κύριε Πεβερέτο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιβαδάρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον κύριο Λεχουρίτη. Πείτε μας πώς ξεκινάει από την παραγωγή η τιμή των προϊόντων και φτάνει στο ράφι σε αυτά τα ελιγκιώδη νούμερα και την ίδια στιγμή εσείς αντιμετωπίζετε ως κλάδος, ενώ πρόβλημα πραγματικά επιβίωσης λόγω του υψηλότατου κόστους που έχετε πια. Ακούστε κυρία Λιβαδάρη, από το πρώτο τρίμηνο του 2021, πριν δύο χρόνια δηλαδή, άρχισε μία αύξηση των τιμών των ζωοτροφών βασικά, ήρθε να συμπληρωθεί και με την αύξηση τον Αύγουστο του 2021 του ρεύματος με το περίφημο εκείνο, πώς το λέγανε, τιμολόγιο, τέλος πάντων δεν το θυμάμαι. Ναι. Ρήτρα αναπροσαρμογή. Τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ναι, ναι, ευχαριστώ κύριε Λεχουρίτη, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το τέλος του 2021 είχαμε μια αύξηση συνολικού κόστους για την παραγωγή ενός κιλού γάλακτος ή ενός κιλού κρέατος σε όλα τα επίπεδα της κτηνοτροφίας πάνω από 70%. Ήρθε ο πόλεμος 22, συμπλήρωσε το κακό, μια και από Ουκρανία και Ρωσία εισαγάγαμε μεγάλες ποσότητες κύρια καλαμποκιού αλλά και κρυθαριού, ξεπέρασε το κόστος παραγωγής το 100%. Από τότε εμείς, πριν μάλιστα το 21 ακόμα, είχαμε στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό και σε όλα τα κόμματα και λέγαμε ότι εδώ δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Δεν έχουμε χρήματα, μπαίνουμε μέσα, πουλάμε το γάλα 1,20 και αγοράζουμε το καλαμπόκι από 20 λεπτά παράδειγμα 42. Mm. Πώς θα βγούμε. Κύριε Πεβερέτο. Κύριε Πεβερέτο. Λοιπόν, ναι. Όχι, ολοκληρώστε. Έτσι λοιπόν άρχισε μια συζήτηση με την κυβέρνηση να στηρίξει, όπως στήριξε παράδειγμα την αεροπορική εταιρεία αμέσως
μόλις έγινε ο COVID και τα λοιπά, με 120 εκατομμύρια μια ιδιωτική εταιρεία, να στηρίξει ουσιαστικά την κτηνοτροφία που παράγει 1.600.000 τόνους γάλα, αγελαδινό και γοπρόβιο, 500.000 τόνους κρέας, φέρνει 750 εκατομμύρια συνάλλαγμα από την εξαγωγή φέτας και γιαουρτιού και το κράτος πράττει 500 εκατομμύρια ΦΠΑ από εμάς. Μόνο αυτά λέω. Γιατί είναι κι άλλα, να απορροφούμε το 1 τρίτο της φυτικής παραγωγής και πάει λέγοντας. 400.000 άνθρωποι ασχολούμαστε, απασχολούμε 150.000 εργαζόμενους, η μεταποίηση, οι μεταφορές και ο τριτογενής τομέας που από τα προϊόντα μας περιμένει να ζήσει, απασχολεί άλλες 100.000. Κύριε Πεδερετό, απέβλη πονοτομέας. Ζητούσαμε 200 εκατομμύρια στήριξη ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε ζωοτροφές σε καλύτερες τιμές και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δυστυχώς, μετά από πολλά ζόρια, άρχισαν να δίνουν ένα ποσό, 50 εκατομμύρια λένε, από τα οποία το καλοκαίρι δώσανε μόνο 40, πετάξαν έξω πάνω από 15.000 κτηνοτρόφους και τώρα χρήματα που έπρεπε να τα δώσουν από το καλοκαίρι, 89 εκατομμύρια, που είχε πει και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν δώσει από αυτά κάτι παραπάνω από τα μισά, πετώντας έξω πάλι ένα σωρό κτηνοτρόφους. Κύριε Πεβρέτο, δεν είναι ουσιαστική στήριξη αυτή. Και φτάσαμε και κλείνω με αυτό, θα σας πω ένα νούμερο. Το 2002, τους 11 μήνες μάλλον που έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, μειώθηκε η παραγωγή πρόβειου γάλακτος 42.000 τόνους. Και άλλες 25 το γίδινο και άλλες 20 το αγελαδινό. Ναι. Αυτό έφερε την κατάσταση σε ένα εγκλωβισμό δικό μας που το τι να κάνουμε και απ' την άλλη μας κυνηγάνε και τα φανς και οι τράπεζες να μας πάρουν τα σπίτια. Κύριε Πεδερετό, πείτε μου κάτι. Έτσι, λοιπόν, πουλάτε το γάλα αυτή τη στιγμή, είπατε 1,2 το κιλό, 1,2 ευρώ το κιλό. Το πουλάγαμε, πουλάγαμε 1,2. Όμως, μη βρίσκοντας γάλα οι βιομηχανίες και οι μεταποιητές, αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές. Mm. Και πουλάμε μέσω όρο το πρόβιο 1,53, το γίδινο 95 με 1 ευρώ και το αγελαδινό μέσω όρο 53 λεπτά. Μέσω όρο. Κύριε Λεχουρίτη, με αυτές τις τιμές πώλησης από τους παραγωγούς, πόσο φτάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο ράφι? Ξέρει πολύ καλά ο κ. Πεβερέτος ότι όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς ως καταναλωτές και ως Ινστιτούτο Καταναλωτών, καθώς και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Ελλάδος που προείσταται ο κ. Πεβερέτος, είναι απολύτως αληθές. Αληθινά δηλαδή. Είναι αληθινά όλα τα στοιχεία. Τι λέμε εμείς? Εμείς δεν βάζουμε κατά των κτηνοτρόφων, κατά του πρωτογενούς τομέα, κατά των παραγωγών αγροτών. Εμείς λέμε ότι ο παραγωγός πουλάει φτηνά το προϊόν και ο καταναλωτής αγοράζει ακριβά το προϊόν. Το ίδιο λέτε, δεν κάνουμε, δεν συγκρουόμαστε. Διάλογο κάνουμε για να δούμε πώς έχει κατάσταση. Ερχόμαστε εδώ, κυρία Λιβαδάρη, λέμε. Ερχόμαστε εδώ και τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει η κυβέρνηση χτες να έρθει και να επιχορηγήσει, να επιδοτήσει τον αγροτικό τομέα με χρήματα πραγματικά, έτσι ώστε να έφερε το τιμολόγιο ο κύριος Πρεβερέτος και να πει: εγώ αγόρασα το καλαμπόκι 20 λεπτά το Γενάρη του 2021, σήμερα το αγοράζω 42 λεπτά. Η διαφορά αυτή να έρθει και να την επιχορηγήσει για να πέσει η τιμή στο γάλα και στο κρέας, διότι σε διαφορετική περίπτωση και ο παραγωγός θα διαμαρτύρεται ότι του παίρνουν τη στάνη, του παίρνουν τα σπίτια, του παίρνουν την περιουσία και ο καταναλωτής θα φωνάζει ότι πληρώνει ακριβά τα προϊόντα. Άρα το μποϊκοτάζ δεν είναι απέναντι στον κύριο Πρεβερέτη και στον κτηνοτρόφο, είναι απέναντι στην αναλγησία που έχουν μερικές φορές οι κυβερνώντες και δεν καταλαβαίνουν. Μάλιστα, το πρόβλημα. Είναι κατανοητό. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, είναι υπαρκτό στην κοινωνία και γι' αυτό θέλουμε όχι αντιπάλους, συμμάχους. Το διέρη και κύριε Λεχουρίτη, είναι... δεν θα περάσει επειδή το θέλουν κάποιοι και δεν ακούνε τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, κύριε Πεδερέτο. Μια τελευταία κουβέντα και από εσάς για να το κλείσουμε. Ναι, ναι, ακούστε, ακούστε. Εμείς φεύγουμε. Έχουν εγκαταλείψει την κτηνοτροφία, εγωπροβατοτροφία και αγελαδοτροφία μέσα στο 2022 εκατοντάδες
χιλιάδες εγωπρόβατα έχουν σφαγεί, χιλιάδες αγελάδες έχουν φύγει. Γι' αυτό σας είπα και το νούμερο της μείωσης παραγωγής γάλακτος προηγουμένως, και είμαστε όλοι υποατμών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν έχει μεροκάματο, πώς να σας το πω, και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Δέστε 16 υπό το 0 αυτή τη στιγμή στην Καστοριά και γεννάνε πρόβατα και γελάδια και ψοφάνε τα μισά αρνιά. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη δουλειά που κάνουμε αν φύγουμε για να ξαναεπανέλθουμε. Δεν θα επανέλθουμε. Ένα λοιπόν είναι ζήτημα στήριξη από την πολιτεία. Εμείς λέμε 160 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον όσο έχει δώσει αύριο. Δεύτερον, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα που χρειάζεται η κατανάλωση. Και εμείς είμαστε καταναλωτές έστω για ένα διάστημα. Τρίτον, να αποφασίσει η κυβέρνηση να νομοθετήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας και της δικής μας και όλων των Ελλήνων, όλων των ανθρώπων, όπως και τους στάβλους μας. Μάλιστα. Και τη γη μας. Εάν δεν γίνουν, λέω τρία πράγματα που μπορούν άμεσα. Κύριε Πεβερέτο, κατανοητό και είναι μια... Αλλά όμως βάζω ένα ερώτημα. Βάλτε το ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεσμευόμαστε να την ξανακάνουμε. Μισό. Ναι. Προβληματιζόμαστε. Ποιο είναι το μέλλον μας? Όταν ήδη το συνθετικό κρέας άρχισε να πουλιέται 100 σημεία στην Κύπρο. Μήπως εκεί πάει, γι' αυτό δεν μας στηρίζουνε. Σε λίγο θα τρώει η κατανάλωση κρέας βομβαρδισμένο με βλαστοκύτταρα τα 25 γραμμάρια να γίνονται 80. Τι επιπτώσεις έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό? Αυτά μας προβληματίζουν. Κύριε Πεδερέτο, χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε. Κύριε Πεδερέτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λεχουρίτη και δεσμευόμαστε να τη συνεχίσουμε και να την...